συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλητα αυτήν, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αμφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των προσκυνητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου και των απανταχούγης μηχανιωτών μετά των οικείων και συγγενών αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ καταπάψεως της φωνικής απειλής της Πυρκαϊάς, ενισχύσεως και θείας βοηθείας τον θυσιαστικό το τρόπο συνεργούντων εις την κατάσβεση αυτής και παραμυθείας πάντων των πυροπλήκτων αδελφών ημών. Κύριε ελέησον. Θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρος, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσαν ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών επίς πάντων των περάτων της γης και των ενθανώσει μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιδέσποτο επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα Σου. Ημών το Κύριο κλείνομε. Δέσποτα πολυέλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναγράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εις την εις ουρανούς μετάσταση εορτάζομεν και τη σύναξη αυτής επιτελούμε. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμεων ασωμάτων και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,
των ενασχήσιν αυσάντων, πάντων των εντιαιρά Μητροπολιτά αυτή τιμωμένων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμβιάνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη θέση ημών, δόρισε ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σε πάσον ημάς σε τη σκέπη των πτερίγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας πηχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αυτόν πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, εν την πόλη ταύτη, εν το γέννημον, εν το έθνημον και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίες σου, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήμαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη την δόξα να αναπέμπομεν, στη το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου Πνεύματι,
νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Γλωσσία πτώγευσαν και επίνασαν, ιδέν εξητούντες των Κύριων, ο κελατοδίζονται παντός αγαθού. Κυρίου δεϊθώμε. Δέσποινα πανάρχαντε Θεοτό και μήτερ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κυρία του ουρανού και της γης, ρόδον το εύοσμον και λιμών ευωδέστατε, χαρά των αγγέλων και παραμυθία των ανθρώπων, επάκουσον ημών των αμαρτωλών τέκνων σου επί ευσίμω ημέρα ταύτη, καθήν την ιερά σου κοίμηση εορτάζομαι και την εις τους ουρανούς μετάστασή σου πανηγυρίζομαι και πρόσδεξε τα συγκυτηρίου σημών ταύτας δέησης. Πρέσβευε κοσμοσότηρα αΐ υπερπάντων ημών των πολλάπτεων των το Υιό σου και Θεό ημών ως παρησίαν έχουσα είναι τες πρεσβείες σου εύρωμεν έλεον παρά του Υιού σου. Γενού παντάνασα, καταφυγή των πειραζομένων, παραμυθία των φθυγωμένων, χαρά των απελπισμένων, μήτυρ των ορφανών, των χειρών προστάτης, των ασθενούν των επίσκεψης, των πυροπλήκτων δρόσος, των ενθαλάσσι πλεών των έρδιος νημήν, του ενδόξου ελληνικού στρατού υπέρμαχος στρατηγός, της πόλεως ταύτης, και της λυκητά της πατρίδος ημών ακίμητος φρουρός, της ιεράς ημών Μητροπόλεως και επί καρατεά. Καθοδήγησον ημάς οδηγήτρια εις την οδόν του Ευαγγελίου, εν τες τρίβης των εντολών αυτού, και έμπνευσον εν τες καρδίας ημών των πόθων της σωτηρίας. Εξαιρέτως δε παρακαλούμεσαι, Κυρία απεφανερωμένη, όπως εκτείνεις την αόρα των δεξιάς σου από του θρόνου της δόξης σου και ευλογήσεις των πιστών λαών τούτων, των προσφερόμενων έννης και δοξολογίες, διδόντα εις αυτόν τη συνευλογία ότι εσύ υπάρχεις η μύτη της ζωής και σε μακαρίζομαι εις τους αιώνας. Αμήν. Χέρι έκουσα η μηχανιώνα μεγά προμάκων ταυτή φρουρούσα φανερωμένης στο χαρί εικόνισμα από Μητροπολίτη Ναυπάρχου και Αγίου Βλασίου, κύριε Ιερώθε, Μητροπολίτα Ιρνουπόλεως, κύριε Δημήτριε, Μητροπολίτα Θεότιδος, κύριε Σιμεών,
άρχοντες του τόπου, ευλαβείς χριστιανοί, προσκυνητές, συνδρομητές, αφιερωτές του Ιερού Προσκυνούματος της Παναγίας, αγαπητοί κάτοικοι της Νέας Μηχανιώνας. 100 χρόνια, όπως είπαμε και στο ναό, συμπληρώθηκαν από την ημέρα που 10 οικογένειες από την Παλαιά Μηχανιώνα, εκδιωγμένοι βιαίως από τους ψέτες Τούρκους, ήλθαν και βρήκαν απάγγιο εδώ στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, της ελληνικοτάτης Μακεδονίας μας. Με δάκρυα και με πόνους, με θλίψεις και με στεναγμούς, κατάφεραν να ριζώσουν σε τούτον τον τόπο. Και όταν αργότερα ήρθαν και οι συντοπίτες των, οι οποίοι μετά από περιπέτεια στην Κρήτη και στην Αιδιψό της Ευβίας, κατανόησαν ότι έπρεπε όλοι μαζί οι Μηχανιώτες να ζήσουν, όπως εκεί στην ευλογημένη Μηχανιώνα μετά από 3 χρόνια από το 1922, έφεραν και την εικόνα, τη θαυματουργό της Παναγιάς μας, της Φανερωμένης, εικόνα την οποία 10 αιώνες τιμούσανε στο μοναστήρι της, εκεί στην όμορφη Χερσόνησο της Κιζίκου, στην προποντίδα της Μικράς Ασίας. Και από τότε η Μηχανιώνα σιγά σιγά, αργά αργά, απαλά απαλά, ταπεινά ταπεινά, άρχισε να ανδρώνεται, να θεριεύει και να μεγαλύνεται. Και σήμερα να, η Μηχανιώνα, μια πολιτεία 10.000 κατοίκων, κυρίως προσφύγων αδελφών μας, οι οποίοι πλέον δοξάζουν και τιμούν την υπεραγία Θεοτόκος, τον υπερμεγέθυναο, τον οποίον έκτισε η ευλάβεια των πιστών κατοίκων της Μηχανιώνος, αλλά και της ευρυτέρας περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μας, και οι άοπνες προσπάθειες του μακαριστού προκατόχου μου, κυρού Προκοπίου, του οποίου η μνήμη έστω αιωνία. 100 χρόνια ριζωμένοι εδώ στην Μακεδονική γη. 100 χρόνια έχοντας να αντιμετωπίσει τούτος ο λαός πολέμους, δυστυχίες, εμφυλίους, ξενιτιές, δυσκολίες οικονομικές και δυσπραγίες, οι οποίες φαίνονταν ότι θα έσβηναν τούτον τον τόπο και τούτους τους ανθρώπους. Κι όμως ιδού ζώμε και ζώμε κυρίως και υπάρχουμε κυρίως γιατί έχουμε την Παναγιά μας. Γιατί η Παναγιά μας στέκεται στο θρονί της και μας ευλογεί όλους με τα δυο της τα χέρια. Γιατί η Παναγιά μας είναι αυτή που λειτουργεί ως αλεξιτέραν όχι μόνο για τη Μηχανιώνα, όχι μόνο για τη Μητρόπολη μας, αλλά για όλη την Μακεδονία και όλη την Ελλάδα. Η Παναγιά της Μηχανιώνας, η Κυρά Φανερωμένη, στην οποία προσφεύγουν αμέτρητες ψυχές ανθρώπων που με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούν για να κάνει το θαύμα. Και η Παναγία πολλές φορές, αμέτρητες φορές, εισακούει τις δεήσεις και δίδει το δόρημα στους πιστούς αυτούς τους ανθρώπους. Τα θαύματα τα οποία τελεί το θαυματουργό εκτύπωμα της Παναγίας μας είναι αμέτρητα και δεν είναι ώρα να τα αναφέρουμε. Ένα όμως θαύμα θέλω να τονίσω και να πω. Όχι ένα θαύμα που εκπλήσει τον ανθρώπου νου, αλλά ένα θαύμα που γίνεται μυστικά και αθόρυβα και λίγοι το κατανοούν. Μπροστά σε τούτο το εικόνισμα, μπροστά στο χαμόγελο της Παναγιάς μας, που όταν μας χαμογελά, ξέρετε εσείς οι Μηχανιώτες, όταν μας χαμογελά τρελαινόμαστε και δεν ξέρουμε από τη χαρά μας τι να κάνουμε, μπροστά σε αυτά τα μάτια που βγάζουν φως, κυριολεκτικά στα μάτια που βγάζουν φως, μπροστά σε αυτά τα χείλια που όταν την προσκυνάς αισθάνεσαι ότι και αυτά σε ασπάζονται, μπροστά σε αυτήν την Θεοτόκο, την Παναγία, την Πεφανερωμένη, χιλιάδες ανθρώπων μετανόησαν και άλλαξαν ζωή. Και από σκοτεινή γίναν φωτεινή. Και από κοράκια μαύρα γίναν κατάλευκες περιστερές. Και από λύκη γίναν αρνιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα.
που επιτελεί η Παναγιά μας εδώ στη Μηχανιώνα. Τα άλλα μεγάλα θαύματα, αλλά μικρότερα αυτού του μεγίστου θαύματος της μετάνοιας ενός ανθρώπου. Χαίρομαι που σήμερα κλήρος, άρχοντες και λαός, πέριξ των Αγίων Αρχιερέων, τους οποίους και πάλι ευχαριστώ για την παρουσία τους, τιμούμε την Παναγιά μας την Φανερωμένη, κοιτάζοντάς την στα μάτια, σε αυτά τα φωτεινά μάτια. Της δίνουμε μία υπόσχεση όλοι μας μέσα από την καρδιά μας, ότι θα παραμείνουμε πιστοί στην πίστη των πατέρων μας, στην πίστη των προγόνων μας. Δεν θα πουλήσουμε αυτή την πίστη αντί πινακίου φακής. Θα κρατήσουμε το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, ενωμένοι με τον Επίσκοπο, τους κληρικούς, μέσα στην Εκκλησία, και θα αποστρέψουμε τα νότα μας και το πρόσωπό μας σε όλους αυτούς που αμφισβητούν την εθνική μας υπόσταση, αλλά και την εκκλησιαστική μας υπόσταση. Παναγιά Μεγαλόχαρη, Δέσποινα Φανερωμένη, Κυρά των Αγγέλων της Μηχανιώνας, σε τούτες τις μέρες που σκοτίνιασαν εξαιτίας των καπνών που σκέπασε την Πατρό Αγή, έλα εσύ και με το φως των ματιών σου εκδίωξε όλους τους πνευματικούς και φυσικούς καπνούς. Έλα εσύ και μαλάκωσε τις καρδιές μας. Στείλε την δρόσο σου, την πνευματική αλλά και τη φυσική, για να πάψουν οι εσωτερικές μας πυρκαγιές και οι εξωτερικές πυρκαγιές. Βοήθησε τον κλήρο και τον λαό να πορευτούμε σταθεροί στην οδό την οποία μας όρισε ο Υιός και Θεός ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Κάνε και αξίωσέ μας κι άλλη μία εκατονταετία να εορτάσουμε εδώ, όχι εμείς, αλλά οι απόγονοί μας, εδώ στη Μηχανιώνα, με τον ίδιο παλμό, με την ίδια ζέση, ψάλλοντας εξ όλης καρδίας, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό τη σκέπη σου. Χρόνια πολλά σε όλους σας, χρόνια πολλά Μηχανιώνα, χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά Μακεδονία, χρόνια πολλά σε κάθε ψυχή που τιμά, σέβεται και αγαπάει την υπεραγία Θεοτόκο. Αμήν. Εν τη γεννήσει την Παρθενία, Πατέρες, ελάτε.